του πνεύματος εξήτησαν τη και τα καλή του φθέγματος προσετέθησι. Αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό, Πάτερ Γρηγόρη σωθήνε τάς ψυχάς ημών. Χαίρετε, κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί και ακροατές, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον βίο του Εναγίης Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Θεολόγου. Καθαράν και ακύβδηλον την ιεροσύνη εφύλαξα. Αυτή είναι η ομολογία του μεγάλου θεολόγου και πατέρα της Εκκλησίας μας, Αγίου Γρηγορίου, που μας καλεί όλους, όχι μόνο τους ιερείς, αλλά και τους πιστούς, που αγωνίζονται για να φυλάξουν καθαρή την ψυχή τους, να κάνουμε όλοι μας μια τέτοια αυτοεξέταση. Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε περί το έτος 329, στην Αριανζό της Καπαδοκίας. Ο πατέρας του, Γρηγόριος ο Πρεσβύτερος, άνδρας σοφός και ενάρετος, είχε περιπέσει σε αίρεση, στην λεγόμενη αίρεση των Υψισταρίων, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος από τον Υιό. Χάρη στις προσευχές όμως της συζύγου του Αγίας Νόνας, επανήλθε στην αληθινή πίστη και εξελέγει επίσκοπος Ναζιανζού. Οι δύο αυτοί σύζυγοι για πολύ καιρό έμειναν άτεχνοι. Ο Θεός όμως άκουσε τις προσευχές τους και τους χάρισε τρία παιδιά που και τα τρία έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας. Την Γοργονία, τον Γρηγόριο και τον Κεσάριο. Μετά από την γέννηση της Γοργονίας, η Αγία Νόνα παρακάλεσε τον Κύριο να αποκτήσει ιό, υποσχόμενη να τον αφιερώσει σε Αυτόν. Ο Θεός άκουσε την ικεσία της και της έδωσε το Γρηγόριο, ο οποίος από μικρός θέλησε να αφιερωθεί στον Θεό εν παρθενία. Από πόθο για ανώτερη μόρφωση σπούδασε στις μεγαλύτερες σχολές της εποχής του. Ρητορική στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, κατόπιν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και μετέπειτα στην Αθήνα, όπου συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα. Εκεί στην Ακαδημία των Αθηνών, ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος είχαν συμμαθητή του τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, τον μετέπειτα αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει την αρχαία ψευτοθρησκεία των ιδόλων και εξαιτία του Ιουλιανού υπέφεραν πάρα πολλού διωγμούς οι χριστιανοί. Σοφότατος λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος επέστρεψε στην Καπαδοκία όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Από τότε με όλη την καρδιά του ποθούσε να ζει μόνο για τον Θεό και να θεωρεί ήδη από την παρούσα ζωή την βασιλεία και την δόξα του. Για ένα διάστημα έζησε ως ασκητής στον πόντο κοντά στον Μέγα Βασίλειο με αυστηρή άσκηση. Παρόλο τον πόθο της ησυχίας και παρά την θέλησή του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Ο Γρηγόριος ήταν ένα παράδειγμα της άκρας λεπτότητας και ευαισθησίας που αποκτούν οι Άγιοι όσο πλησιάζουν τον Θεό. Την εποχή εκείνη, περί το 372, ο Άγιος Γρηγόριος δέχεται μία νέα πίεση. Ο φίλος του Βασίλειος, ο οποίος είχε γίνει στο μεταξύ Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας και ο πατέρας του Γρηγόριος, επιμένουν να δεχθεί την αρχιεροσύνη αυτός δυσφορεί για την πρόταση. Με όλη του την δύναμη αντιτίθεται στην θέληση του φίλου του και του πατέρα του. Φοβάται την αρχιεροσύνη. Θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Στο τέλος όμως, χωρίς να το θέλει, χειροτονείται από τον Μέγα Βασίλειο Επίσκοπος Σασίμων, μιας πτωχής και ακριτικής περιοχής. Η φιλονικίες όμως μεταξύ των επισκόπων οι οποίες ήσαν ασυμβίβαστες με τον ήσυχο χαρακτήρα του, τον αναγκάζουν να μην εγκατασταθεί στα σάσιμα. Μένει ένα διάστημα στην έρημο και κατόπιν κοντά στον φίλο του βασίλειο ως βοηθός του στο έργο της βασιλιάδος. Ο πατέρας του, ο επίσκοπος Ναζιανζού Γρηγόριος, είναι πλέον υπέργυρος. Γι' αυτό και τον καλεί επιγόντος να τον βοηθήσει στην διαπίμανση της επισκοπής του και εκείνος σπέβδει να τον ανακουφίσει. Θεομηνία μεγάλη, λιμός φοβερός, έπληξε τότε την περιοχή της Ναζιανζού. Κι όμως ο Άγιος Γρηγόριος διακονεί, παρηγορεί και τονώνει τους πάσχοντες. Τονίζει την ανάγκη της μετανοίας, της προσευχής και της έμπρακτης αγάπης. Ο λόγος του μεταδίδει φως και θερμότητα. Συγκεντρώνει κοντά του τους πλούσιους και τους φιλοτιμεί να βοηθήσουν τους πτωχούς. Γρήγορα το όνομά του και η φήμη του βγήκε από τα όρια της περιοχής και απλώθηκε μακριά. Ανατολή και Δύση μιλά για τον μεγάλο ιεράρχη της μικρής επισκοπής Σασίμων Γρηγόριο. Από τη ζωή του μεγάλου ανδρός δεν λείπουν και οι θλίψεις. Το σώμα του ασθενικό, ταλαιπωρημένο από την συνεχή εργασία και άσκηση, πονά υποφέρει ο Γρηγόριος χωρίς ποτέ να κάμπτεται. Δίπλα όμως από την ασθένεια έρχεται και ο θάνατος. Οι αδελφοί του, Κεσάριος και Γοργονία, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του ως πολύτιμη βοηθή και σύμβουλη, ο ένας κατόπιν μετά τον άλλον, άφησαν από καιρό τον κόσμο αυτό και έφυγαν για τον ουρανό. Αλλά και ο εκατονταετής πατέρας του, αφού επίμανε Θεοφιλός επί 45 έτη την επισκοπή του, αναπαύθηκε από τους σκόπους του για να τιμηθεί στην βασιλεία των ουρανών. Τους θρηνεί όλους αυτούς και τους προπέμπει με τους θαυμασίους εκείνους επιταφίους λόγους του. Δεν αργεί όμως να τους ακολουθήσει και η μητέρα του, η Αγία Νόνα. Ο Γρηγόριος, πονεμένος στο σώμα και στην ψυχή, στρέφεται προς τον Κύριο το μεγάλο ιατρό και παρηγορητή. Αποσύρεται στο ησυχαστήριο της Αγίας Θέκλας για περισυλλογή, μελέτη και συγγραφή. Εκεί πληροφορείται την κίμηση του φίλου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Η λύπη του κορυφώνεται πολύ περισσότερο διότι είναι και ασθενής και δεν μπορεί να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του. Εκείνο τον καιρό περί το έτος 378, η Κωνσταντινούπολη δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά. Επί πολλά έτη είναι πεδίο φοβερής μάχης του αριανισμού εναντίον της Ορθοδοξίας. Οι αιρετικοί θριαμβεύουν και θριαμβολογούν. Και οι λιγοστοί πιστοί που παρέμεναν στην Κωνσταντινούπολη έστρεψαν οικετευτικά τα βλέμματά τους στον Άγιο Γρηγόριο. Στο πρόσωπό του βλέπουν τον άξιο μαχητή. Τον καλούν λοιπόν να έλθει στην Κωνσταντινούπολη να αναλάβει τον αγώνα, να αγωνιστεί για την διάλυση της πλάνης και της αίρεσης. Δεν πτωείται ο επίσκοπος από τις δυσκολίες. Τον συνέχει όμως η βαριά ευθύνη, γι' αυτό και διστάζει. Στο τέλος όμως πριτανεύει το καθήκον. Στις αρχές του 379 φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Δεν εντυπωσιάζει με την εμφάνισή του τα τρίχινα φτωχικά ρούχα του, το γυρασμένο από τον πόνο και τον κόπο σώμα του, αλλά και η καπαδοκική προφορά του κάνουν τους αριανούς να χαμογελούν ηρωνικά. Τον απειλούν μάλιστα ότι θα τον δολοφονήσουν. Αυτός όμως αγωνίζεται. Έως θανάτου αγώνισε περί της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπερ σου. Αρχίζει με πίστη το έργο του βέβαιος στην βοήθεια του Θεού. Πού όμως θα εγκαταστήσει το κέντρο του. Όλοι οι ναοί είναι κατηλημένοι από τους αιρετικούς και αριανόφρονες. Μόνο ένας μικρός ναός της Αγίας Αναστασίας, περιφρονημένος από τους αριανούς, παραμένει έτσι για τους Ορθοδόξους. Σε αυτόν τον μικρό ναό εγκαθίσταται ο φλογερός ιεράρχης, δεν δηλιάζει όμως. Έχουσι νούτι τους οίκους, η μη στον ένικων ούτι θράσος ημίς πίστη, ούτι χρυσών και αργύριων ημίς λόγων και καθαρμένων, βροντοφωνάζει ο Άγιος Γρηγόριος. Αυτοί δηλαδή οι αριανοί, οι φιλοαιρετικοί και οι αριανόφρονες έχουν τους ναούς, έχουν τα κτίρια. Ο ένικος όμως, ο Χριστός, είναι με εμάς. Δεν κατοικεί ο Χριστός σε ναό αιρετικών, φιλοαιρετικών κλπ. Αυτοί έχουν θράσος, εμείς έχουμε πίστη ορθόδοξη. Αυτοί έχουν χρήματα, χρυσάφι και αργύριο, εμείς έχουμε λόγων και καθαρμένων. Αυτόν τον ναό κατακλίζουν οι πιστοί οι οποίοι διψούν να μάθουν την αλήθεια. Γιγάντιες θεολογικές μάχες δίνονται από τον άμβονα της Αγίας Αναστασίας. Από αυτόν τον άμβονα εκφωνούνται την περίοδο αυτή και οι πέντε περίφημοι θεολογικοί λόγοι του Μεγάλου Πατρός, οι οποίοι αποδεικνύουν τον Άγιο Γρηγόριο μέγα μύστη της θεολογίας. Φανερώνεται η σαθρότητα της αιρέσεως, η πλάνη σταδιακά διαλύεται, στηρίζονται και αναπτερώνονται οι Ορθόδοξοι, φωτίζονται οι καλοπροαίρετοι, λάμπει και κυριαρχεί η Ορθοδοξία. Και η πίστη είναι νεκρωμένη τόσα χρόνια, από τις πιέσεις των ερετικών αναστήθηκε χάρη στους λόγους του Αγίου Γρηγορίου. Μόνος εναντίον πλειάδος ερετικών ο Άγιος Γρηγόριος με την δρομφέα του Θείου Λόγου κατέδειξε ότι δεν αρμόζει να συζητούμε για τα μυστήρια ως κάτι κοινό αλλά μόνο στην κατάλληλη στιγμή και αφού προηγουμένως έχουμε καθαριστεί. Επίσης ο Άγιος Γρηγόριος ανέπτυξε το ακατάληπτο της θεία ουσία και την θεότητα του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, από που και έλαβε την προσωνυμία Θεολόγος. Οι ερετικοί κατεσχύνονται, αλλά συγχρόνως και εποθρασύνονται. Χωρίς δισταγμό σπέβδουν να πάρουν εκδίκηση από τον μαχητή Ιεράρχη. Την νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου του 379 μετά Χριστόν, όταν ο Άγιος Γρηγόριος στην Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως βάπτιζε τους νεοφωτίστους ανάμεσα σε πλήθη Ορθοδόξων, πλήθος οπλισμένων ερετικών ορμούν στον φωτόλου στον ναό. Βρίζουν, χτυπούν, λιθοβολούν όλους τους Ορθοδόξους. Χύνεται αίμα. Τραυματίζονται πολλοί και ο Άγιος Ιεράρχης ακόμη. Μέσα σε όλα αυτά όμως ο Άγιος Γρηγόριος μένει ήσυχος και ατάραχος και έτσι δεν μπόρεσαν να τον φωνεύσουν όπως σχεδίαζαν. Το 381 μετά Χριστόν, ο Μέγας Θεοδόσιος τον ανέβασε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Κατόπιν ανεδίχθη πρόεδρος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία κατεδίκασε την αίρεση των πνευματομάχων, αυτοί δηλαδή που πίστευαν ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι χτίσμα, και έτσι έδωσε την έκφραση περί της θεότητος του Αγίου Πνεύματος, που διατυπώθηκε στο σύμβολο της πίστεως. Το πρώτο μέρος από το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω, γράφτηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και το δεύτερο μέρος και τελευταίο το συμπλήρωσε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, από εκεί που λέει και στο Πνεύμα το Άγιον, αυτή η προσθήκη έγινε στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο. Μέσα από την ίδια τη Σύνοδο όμως προέκυψαν προβλήματα. Ο Γρηγόριος, βλέποντας να σπαράσεται η Εκκλησία από αυτά, υπέβαλε παρέτηση και αποχώρησε από την Σύνοδο. Με έναν συγκινητικό λόγο αποχαιρέτησε την Αγία Αναστασία και έπειτα όλους, ακόμη και αυτούς που τον εχθρεύονταν αποχαιρέτησε τους ιερείς, τους μοναχούς, τους φτωχούς, τους φύλακες αγγέλους της Εκκλησίας και την Αγία Τριάδα, στην πρόνοια της οποίας εμπιστεύθηκε το πίμνιό του. Έφυγε αφήνοντας πίσω όλους όσους θέλουν να ερίζουν περί τα ιερά. Στους αιώνες το παράδειγμά του είναι μοναδικό και μεγαλειώδες. Επέστρεψε στην Αζιανζό, όπου και αποσύρθηκε στο πατρικό του κτήμα στην Αριανζό. Εξουθενωμένος από την ασθένεια και από τόσες ευθύνες που ποτέ δεν επεθύμησε, πέρασε τα τελευταία χρόνια του δίου του στην σιωπή και στην ησυχία. Ωστόσο, δεν έπαυσε ποτέ να επαγρυπνεί για την καθαρότητα της πίστεως, γράφοντας επιστολές και συγγράμματα. Τέλος, με την καρδία συντετριμένη και με τον νου του σταθερά προσιλωμένο στην θεωρία των ανεξιχνίας των μυστηρίων της Αγίας Τριάδος, ο μεγάλος θεολόγος το έτος 396 μετά Χριστόν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ο ιερός συναξαριστής με τον στίχο του τονίζει «Θεού γινώσκην ορθοδόξος ουσίαν χριστιανής λεγάτων εκ Γρηγορίου». Ο Γρηγόριος δηλαδή, έχει αφήσει στους χριστιανούς ως γραπτή κληρονομιά το να γνωρίζουν ορθοδόξως ότι ο Θεός είναι μία ουσία και τρισυπόστατη, πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέει και το απολυτίκιο του Αγίου, ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, τα στον ρητόρων ενίκησε σάλπιγκας. Με τον ποιμενικό αυλό της θεολογίας του ο Άγιος Γρηγόριος, ο απλός και ταπεινός ποιημένας των προβάτων του Χριστού κατάφερε με την δύναμη του Θεού να σιωπήσει τις σάλπιγγες των ερετικών όλων αυτών που βλασφημούσαν το Χριστό μας. Να έχουμε τις ευλογίες Του και τις μεσητείες Του και να μας δίνει και εμάς δύναμη να στερεωνόμαστε στην Ορθόδοξη πίστη. Επίσης ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εορτάζει ξανά στις 30 Ιανουαρίου την ημέρα των τριών ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.